Γεια σε όλους, είμαι ο Γιάννης Ζαχαράκης, είμαι στο Μόναχο και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι του Scattered. Τι έχουμε σήμερα, εννοείται, το πολύ 5 λεπτά. Μία ενότητα του καναλιού που έρχεται να κάνει τη δική σου απορία που εσύ την διατυπώνεις ως σχόλιο κάτω από κάποιο βίντεο, την παίρνω εγώ, την κάνω βίντεο και έτσι σου απαντώ και μάλιστα προσπαθώ να σου απαντήσω μέσα σε 5 λεπτά. Αν θέλεις λοιπόν να βοηθήσεις στο να υπάρχει συνέχεια σε αυτή την ενότητα, δεν έχεις παρά να με ρωτήσεις κάτι που αφορά είτε τη ζωή στο εξωτερικό, είτε τη ζωή στη Γερμανία, στο Μόναχο συγκεκριμένα ή ό,τι άλλο θέλεις εσύ να ρωτήσεις. Η ερώτηση σήμερα μου έρχεται από την Αριάδνη και είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση και είναι πώς αξιοποιώ εγώ τον ελεύθερο μου χρόνο. Όταν ένας άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αφιερώνει χρόνο της ημέρας του σε διάφορες δραστηριότητες οι οποίες λειτουργούν ως αντίβαρο στις όποιες πιέσεις και υποχρεώσεις μπορεί να έχει μέσα στην καθημερινότητά του, τότε λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ελεύθερο χρόνο. Νομίζω όμως πως είπα τη λέξη κλειδί, είπα τη λέξη υποχρεώσεις. Τείνουν να μας πνίγουν, τείνουν να γίνονται γολγοθάς κατά το πρωινό ξύπνημα. Γιατί βάζεις υποχρεώσεις στη ζωή σου, συνέχεια κι άλλες, οι οποίες ναι, θα σου φέρουν χαρά, ικανοποίηση, ολοκλήρωση, αλλά κάτι θα σου πάρουν κιόλας. Την ηρεμία σου ίσως. Προσωπικά είμαι περίπου 2,5 χρόνια στο Μόναχο και μπορώ να πω πως ναι, έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά το επέλεξα. Συμβιβάστηκα και κάτι θυσίασα. Θυσίασα κάτι και το εξαργύρωσα σε ελεύθερο χρόνο. Όταν ήρθα εδώ, η πρώτη μου δουλειά μου έβαζε στο πορτοφόλι μου στο τέλος του μήνα περίπου 2.500 ευρώ. Όμως, μπορεί να μην το πιστέψετε, για να αποκτήσω ελεύθερο χρόνο, επέλεξα να αλλάξω δουλειά και θυσίασα περίπου, για καθίστε, περίπου 1.000 ευρώ. Για να καταφέρω να έχω ελεύθερο χρόνο για εμένα, να κάνω ό,τι θέλω και να τον αξιοποιώ όπως εγώ νομίζω. Είχα φτάσει σε ένα σημείο στην πρώτη μου δουλειά, η οποία μου επέφερε αρκετά χρηματάκια, που ο ελεύθερος μου χρόνος ήταν η διαδρομή με το ποδήλατο τα πρωινά προς τη δουλειά και η ανάποδη τα βράδια προς το σπίτι. Αυτός ήταν ο ελεύθερος χρόνος τον οποίο είχα μέσα στην καθημερινότητά μου. Άλλαξα όμως δουλειά και έτσι κατάφερα να αποκτήσω ελεύθερο χρόνο. Κάτι το οποίο μου έλειπε πάρα πολύ. Πώς αξιοποιώ εγώ τον ελεύθερο μου χρόνο? Αρχικά θα πάρουμε ότι μιλάμε για μια καθημερινή. Δουλεύω 5 μέρες την εβδομάδα, οπότε για εμένα καλό θα ήταν να πάρουμε μια εργάσιμη μέρα, την οποία κιόλας δουλεύω. Να δούμε εκεί τι ελεύθερος χρόνος μου απομένει. Φροντίζω να σηκώνομαι 1 με 2 ώρες πριν από τη δουλειά μου, για να είμαι ήρεμος, να κάνω τον ντους μου, να πάω ωραίος φρέσκος στη δουλειά μου, να πιω τον καφέ μου και γενικά δεν θέλω να πιέζομαι χρονικά όταν δεν υπάρχει λόγος. Πριν τη δουλειά, αν έχω τη δυνατότητα και ανάλογα ποιο ωράριο δουλεύω, φροντίζω να πάω γυμναστήριο. Να πάω γυμναστήριο, να πάω στη δουλειά μου και αν δεν καταφέρω να πάω στο γυμναστήριο, θα φροντίσω να πάω κολλητά μετά τη δουλειά μου. Αυτό είναι και ένα tip. Πώς μπορεί κάποιος να βάλει, αν όχι καθημερινά, τουλάχιστον συχνά το γυμναστήριο στη ζωή του. Αλλά αυτό άμα θέλεις ρώταμε και θα το πούμε σε άλλο βίντεο. Αφού φύγει λοιπόν και η δουλειά και το γυμναστήριο και πάλι μου απομένουν αρκετές ώρες της ημέρας ώστε να τις αξιοποιήσω όπως εγώ νομίζω. Θα πρέπει σίγουρα να μην υπάρχουν εκκρεμότητες στο σπίτι. Πλυντήριο, μαγείρεμα, ασυδέρωτα ρούχα, να είναι καθαρό το σπίτι, όλα αυτά περνάνε από το δικό μου χέρι. Οπότε μέσα στην εβδομάδα φροντίζω όλα αυτά να γίνουν, αν όχι όλα σε μία μέρα, ώστε να μην πιεστώ, αλλά σίγουρα δεν αφήνω στο σπίτι μου εκκρεμότητες. Μετά εννοείται πως έχω τον έρωτά μου, το κανάλι στο YouTube. Το κανάλι στο YouTube δεν είναι μόνο αυτό που εσείς βλέπετε. Εγώ γράφω κείμενα, εξωτερικεύω τις σκέψεις μου, σημειώνω ιδέες, σημειώνω projects που θέλω να γίνουν βίντεο, ίσως να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να με κάνουν καλύτερο και να μάθω από αυτούς. Έχει ένα φάσμα εργασιών, οι οποίες όλες μου αρέσουν, με ικανοποιούν, με κάνουν καλύτερο, πιο δημιουργικό, οπότε ναι, αφιερώνω και εκεί πάρα πολύ χρόνο. Αν και πάλι μου μένει χρόνος μέσα στην ημέρα, σίγουρα θα βρεθώ με κάποιον φίλο να πιούμε έναν καφέ, σίγουρα θα βγω στην πόλη, στο κέντρο να περπατήσω που είναι πάρα πολύ όμορφη, θα επιλέξω να κάνω μια μακρινή βόλτα με το ποδήλατο. Γενικά μου αρέσει να είμαι έξω, να είμαι δραστήριος. Έχω κι εγώ τις ημέρες μου που θέλω να κάτσω να δω μια ταινία, αλλά ως επιτοπλίστων μου αρέσει να είμαι δραστήριος και γιατί όχι να επικοινωνώ και με κόσμο. Γενικότερα όμως μου αρέσει να απαντώ και σε εσάς. Μ' αρέσει να μπαίνω να βλέπω τα σχόλιά σας και να προσπαθώ να αφιερώσω όσο πιο πολύ χρόνο έχω να σας απαντήσω. Σημασία όμως νομίζω δεν έχει
τι κάνει ο Γιάννης τον ελεύθερό του χρόνο και πόσο αυτός τον αξιοποιεί. Σημασία νομίζω έχει το πώς καταφέρνω να έχω ελεύθερο χρόνο. Και νομίζω ότι εκεί είναι η ουσία. Μη βάζετε υποχρεώσεις οι οποίες σας πνίγουν και ξεχνάτε να ζήσετε. Γιατί θα πάρω ένα αυτοκίνητο και θα το βάλω σε δόσεις. Σας βάζω εγώ ένα παραδειγματάκι. Εγώ είμαι 2,5 χρόνια εδώ στο Μόναχο, δεν έχω αυτοκίνητο, επιλέγω το ποδήλατο. Γιατί να βάλω μια τέτοια υποχρέωση στο κεφάλι μου? Μπορώ να τη βάλω? Αντέχει η οικονομική μου κατάσταση μια τέτοια υποχρέωση? Αυτά να σκεφτείτε. Και αν τελικά κερδίζετε εσείς σε ελεύθερο χρόνο. Αυτό ήταν το βίντεο. Νομίζω ότι κατάφερα να απαντήσω μέσα σε 5 λεπτά στην ερώτηση της φίλης Αριάδνης, η οποία με ρώτησε πώς αξιοποιώ τον ελεύθερο μου χρόνο. Χαίρομαι που αυτή η ενότητα του καναλιού πάει αρκετά καλά και καταφέρνουμε έτσι να αλληλεπιδρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό και σας προτείνω να συντονιστείτε στα social media του καναλιού, καθώς έρχεται ένας διαγωνισμός που δεν αποσκοπώ στο να μεγαλώσει μόνο η παρέα, αλλά να επιβραβεύσει και όλους εσάς που ήδη υπάρχετε στο κανάλι, που το στηρίζετε από την αρχή του. Είμαι ακόμα στην αρχή, ένας χρόνος έχει περάσει. Οπότε έρχεται διαγωνισμός, έρχεται ένα πολύ super δώρο. Γι' αυτό συντονιστείτε, να είστε ενήμεροι, να εγγραφείτε και στο κανάλι ενεργοποιείτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις που ίσως απαντήσουν στη δικιά σας ερώτηση. Αν σας άρεσε επίσης αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, το δικό σας σχόλιο το οποίο θα πάρω εγώ να το κάνω βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, κάποιον ίσως που τον αφορά και απλά μπορεί να μην είναι εγγεγραμμένο στο κανάλι και δεν θα το δει, και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά και στο επανειδήν.